Τώρα στον εισαγγελέα προσφεύγει, κυρίες και κύριοι, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών για την αλόγιστη χρήση αντιβιωτικών. Οι επιστήμονες κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τέλος εποχής των αντιβιωτικών, καθώς δεν θα μπορούν πλέον να αντιμετωπίσουν σοβαρές λοιμώξεις. Κλιμακώνονται οι ανησυχίες για την αυξανόμενη αναποτελεσματικότητα των αντιβιωτικών παγκοσμίως, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί πως ο ιατρικός κόσμος χάνει πολύτιμα όπλα για την αντιμετώπιση δύσκολων ασθενειών. Τα μικρόβια καθίστανται ανθεκτικά σε οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή. Η Ελλάδα κατέχει θέση πρωταθλητή στην κατανάλωση αντιβιωτικών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσιοποίησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων για το 2015, η Ελλάδα είναι πρώτη στην κατανάλωση αντιβιωτικών με 36,1 ημερήσιες δόσεις κατά μέσο όρο ανά χίλιους κατοίκους. Ο μέσος όρος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 22,4 ημερήσιες δόσεις ανά χίλιους κατοίκους. Η Ολλανδία και η Εσθονία έχουν τα μικρότερα ποσοστά με 10,7 και 11,6 ημερήσιες δόσεις κατά μέσο όρο ανά χίλιους κατοίκους αντίστοιχα. Συνήθως αυτές όμως οι λοιμώξεις που παθαίνουμε όλοι το φθινόπωρο και το χειμώνα είναι υγιεινούς αιτιολογίες και είναι τελείως ανεξάρτητη η έκβαση της νόσου από την χορήγηση όχι αντιβιωτικών. Επομένως ο μόνος λόγος να χορηγηθεί αντιβιωτικό είναι μια μικροβιακή λοιμώξη και ο μόνος υπεύθυνος για να το διαπιστώσει είναι ο γιατρός. Δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται ούτε μια δόση αντιβιωτικού χωρίς ιατρική συνταγή. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, μετά από επανειλημμένες εκκλήσεις προς την πολιτεία να λάβει τα αναγκαία μέτρα για τον περιορισμό της αλόγιστης χρήσης των αντιβιωτικών, αποφάσισε να προσφύγει στη δικαιοσύνη. Είναι σίγουρο ότι αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη ανθεκτικότητα μικροβίων, θάνατο σε εκείνων οι οποίοι βρίσκονται στην εντατική και μέσα από την ανθεκτικότητα αυτή δεν έχουμε τα όπλα να το αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει η νομοθετική εξουσία αμέσως να νομοθετήσει ώστε να μην δίδεται καμία αντιβίωση χωρίς ιατρική συνταγή. Και είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη που το κάνει. Οι φαρμακοποιοί παραδοσιακά και συστηματικά προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τον κόσμο υπέρ της ορθολογικής χρήσης όλων των φαρμάκων. Ειδικά στο θέμα των αντιβιωτικών, με συνεχείς καμπάνιες, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη συνεχώς τα τελευταία χρόνια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι ανθεκτικές λοιμώξεις αποτελούν ένα μείζον πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Η Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, που είναι αρμόδια επί θεμάτων υγείας, επαναλαμβάνει πως η ανθεκτικότητα στα αντιβιωτικά καθιστά εδώ και καιρό δυσκολότερη τη θεραπεία των ασθενειών.